Καλησπέρα σας από το ΆΚΑ. Πάρα θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση των Μάμπα κοντά στο Χάος, το οποίο ξεκινάει με τρίποντο. Ο Καθαράκης είναι αυτός που πετυχαίνει το πρώτο καλάθι του αγώνα. 3-0 λοιπόν για το Χάος. Και η Μάμπα είναι τώρα στην κατοχή. Λέγαμε λοιπόν ότι... θα λέγαμε μάλλον πριν μπει το τρίποντο ότι είναι μια αναμέτρηση για την Division 3, για το πρώτο γκρουπ, πέμπτη αγωνιστική. Δύο ομάδες που έχουν το ίδιο ρεκόρ, 2-2. Συνεπώς, εδώ έχουμε απάντηση, όσο εμείς φλιαρούμε. Ο Παπαλέξης είναι αυτός που σκοράρει για τους Μάμπας και ισοφαρίζει σε 3-3. Υπάρχουν βήματα από τον Καθαράκη. Παλέξης. Το σούτ είναι άστοχο. Η κατοχή περνάει στους Χάους. Ανώσουν την επίθεση και... Δεν θα καταφέρουν όμως εδώ να σκοράρουν, το 3-3 παραμένει. Να πούμε ότι οι Μάμπας που έχουν τώρα την κατοχή προέρχονται από νίκη. Είναι το πλέψιμο. Πολύ ωραία πάσα και καλάθι. Highlights, χωρίς αμφιβολία, ήταν η συγκεκριμένη φάση. 5-2 λοιπόν για το... 5-3 για το Χάος. Λάθος από τους Μάμπας. Πούμε αυτό που... Να ολοκληρώσουμε αυτό που λέγαμε πριν, ότι... οι Μάμπας προέρχονται από νίκη επί των New York Knicks με 58-39, ενώ το Χάος υπήθηκε. Goal foul έχουμε εδώ μεταξύ. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Βλέπετε ότι οι παίχτες δεν μας αφήνουν ολοκληρώσουμε τις αναμέτρησεις, τα τυπικά, με το ότι έκαναν στα προηγούμενα παιχνίδια. Πολύ ωραίο ρυθμός. Ο Ζιβούκης ήταν αυτός που και στο κορφό δεν έβαλε τη βολή όμως, οπότε το 5-5 παραμένει. Τους Μίγαμα Κάπα είχαν χάσει και χάσει το Χάος την προηγούμενη αγωνιστική με 61-49. Όπως είπαμε όμως και νωρίτερα, αμφότερες οι ομάδες έχουν ρεκόρ 2-2. Τελειώνει ο χρόνος, επιθετικό rebound για τους Μάμπας, δεν έχουμε καλάθι όμως. Ο Γιαννόπουλος δεν μπόρεσε να σκοράρει. Κατοχή όμως παραμένει για τους Μάμπας. Συμπληρωμένα 3 λεπτά στο παιχνίδι, παραπάνω. 6:45 απομένει για το τέλος. Ο Γιαννόπουλος στόχησε, το rebound από τον Λάμπο και η κατοχή τώρα για τους, για το Χάος. Αστόχησε. Καλάθι. Τρίποντο. 8-5 η Μάμπας. Αργό τέμπο στο παιχνίδι, αλήθεια είναι, αλλά με τις δύο ομάδες να έχουν ξεκινήσει αρκετά καλά. Εδώ δεν υπάρχει κάτι. Ο Παπαλέξης
για να πάρει το φάουλ, διότι έκανε ότι δεν έγινε τίποτα, συνεπώς κάτω και έκανε στο χάος. Χάος που εκτός των άλλων θα πρέπει να διαχειριστεί και το περιορισμένο rotation, καθώς είναι μόλις 6 παίχτες οι Πορτοκαλοί. Ούτε νωρίτερα τον Καθαράκη ήταν άστοχο. Η κατοχή όμως, καθώς υπήρξε φάουλ από δίπλα. Συνεπώς η κατοχή παραμένει στο χάος. Λέγαμε λοιπόν ότι το χάος είναι μόλις 6 παίκτες και σίγουρα αυτό θα παίξει το ρόλο του στο παιχνίδι. Θα πρέπει να αντέξουν. Ο Μπαλάσης είναι αυτός που σκόραρε τώρα. 8-7. Τρίποντο. 11-7. Ο Ζιγούκης, ο Σπύρος Ζιγούκης, θα κάνει το 11-7. Λάμπος σκόραρε, κέρδισε και το φάουλ, συνεπώς θα πάει στην γραμμή, είναι ήδη δηλαδή εκεί. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα όμως, αναπήδησε στο χάνι. 19, μείωσε πάντως τους 3. Το τρίποντα τον Μπαχαλέξη, στο στόχο, Λάμπος του. Πήρε το rebound, το καθάρισε εύκολα. Είμαστε στο δεύτερο μισό της πρώτης περιόδου. Δεν μπορεί να σκοράρει το χάος. Ευκαιρία για τους Mambas να αυξήσουν τη διαφορά. Είναι στο συν 2. Το τρίποντο είναι άστοχο από τον Κοντογιάννη. Σε παιχνίδι ξανά, είπαμε, είναι ένα παιχνίδι με αρκετά αργό ρυθμό. Οικονόμου. Λάσης, έγινε το λάθος τώρα από το χάος. Βαζίστε ο Ζιγούκης, γκολ φάουλ, όχι. Μόνο φάουλ, δεν κατάφερε να σκοράρει εκεί ο γκάρ των Mambas. Ζήκουγης λοιπόν στη βολή. Στόχησε στην πρώτη. Εύστοχος στη δεύτερη, 12-9 για τους Mambas. Ο Οικονόμου, υπάρχουν βήματα. Κατοχή λοιπόν για τους Mambas. Αργό το τέμπο του μάτς. Σετ επιθέσεις και αρχές επιθέσεις. Ο σούτ από την βολή θα κερδίσει το φάουλ. Ο Κωνσταντάρας θα πάει στην γραμμή των βολών. Εννιά είναι η Mambas. Σίγουρα περισσότερες λύσεις. Ο Κωνσταντάρας έβαλε τη βολή. 13-9. Τόσο παραμένει το σκορ, δεν αλλάζει. Γύρισε ο Αλεξόπουλος, αλλά
ήταν υποπίεση, αστόχησε. Αλέξης, ωραία κυκλοφορία της μπάλας από τους Μάμπας, τρίποντα από τη γωνία, δεν θα βρει στόχο όμως. Ο Νέστορ από τον Αλέξης. Με το 21 είναι ο Νίκο, ο Κώστας, ο Αλέξης, με το 22 ο Νέστορας. Να βγάλει ωραία πάσα εκεί ο Κώστας Παπαλέξης, αλλά η άμυνα του Χάους ήταν αποτελεσματική. Τελευταίο δίλεπτο στην αναμέτρηση, έχουμε μπει. 13-9 προηγούνται Μάμπας, τρίποντο, είναι άστοχο, ήταν από τον Τσαγοράρη. Παπαλέξης. Άλλο από Παπαλέξη, υπήρχαν 3 δευτερόλεπτα. Παράβαση έγινε από τον Κωνσταντάρα. Το Οικονόμου θα οργανώσει για το χάος. Κυκλοφορία, το σούτ από τον Καθαράκη, δεν θα μπει η μπάλα, η κατοχή παραμένει για το χάος. Εκεί στη μονομαχία για το rebound. Θα γίνει το κλέψιμο. Παπαλέξης, θα τελειώσει μόνο στη φάση, θα στοχίσει όμως. Κάνει την προσπίση που θα δώσει πάσα και πήγε να τελειώσει μόνο στη φάση. Ο Νέστορας Παπαλέξης, ωστόσο δεν κατάφερε να τελειώσει όσο θα ήθελε και ο ίδιος. Εύστοχα δηλαδή. Πολύ φιλόδοξο αυτό που πήγε να κάνει ο Λάμπος. Έχουμε πει στο τελευταίο λεπτό. Φάουλ. Τα 4 δευτερόλεπτα απομένουν για το τέλος της πρώτης περίοδου και οι ομάδες έχουν από ένα φάουλ να κάνουν πριν στείλουν τους αντιπάλους στις βολές. Το σουτ είναι άστοχο από τον Παλάση. Παλέξης, όπως είπε ο Παλέξης, καθώς είναι και ο Νέστας ο Παλέξης Παρκέ. Απέναντι στη γωνία, τρίποντο, είναι άστοχο. Τελειώνει ο χρόνος, 10 δευτερόλεπτα, ο Καθαράκης πάει μόνος του, πήγε να βάλει ένα εντυπωσιακό καλάθι. Δεν έδωσαν κάποια βήματα μήτες, πως θα θέλουν οι Μάμπας, είναι πως θα πάει κανονικά στη γραμμή ο Καθαράκης. Το φάουλ που κέρδισε. 5 δευτερόλεπτα απομένουν. Έβαλε την πρώτη, 13-10. Μια. 13-11. Τελειώνει Παπαλέξης. Τα σουτάρει. Παραλίγο να το βάλει ο Κώστας Παπαλέξης, τελείωσε η πρώτη περίοδος, οι Μάμπας προηγούνται με 13-11. Ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος, στην αναμέτρηση των Μάμπας με το χάος, οι Μάμπας προηγούνται με 13-11. Όπως προδίδει και το σκορ, το πρώτο ημίχρονο είχε αρκετά αργό ρυθμό, σετ επιθέσεις, οι Μάμπας αστόχησαν στο τρίποντο, ο δίπλας είναι αυτός που αστόχησε, αλλά η κατοχή παραμένει σε εκείνους, δεν μπορούσα να πάρω το rebound. Υπέχει Στάους. Με τρίποντο, ναι. Το Ζιγούκης ήταν, αστόχησε. Νέο επιθετικό, όχι νέο, πριν δεν ήταν νέο, ήταν λάθος των παιχτών του Χάους. Τώρα είναι επιθετικό rebound. Νέο τρίποντο, είναι άστοχο. Ο Ξαγοράρης είναι αυτός που αστοχεί. Ο
με δίποντο το σουτ του Καθαράκη δεν είναι εύστοχο. Βουκής, Αγοράρης, ωραία κυκλοφορία του Μάμπας, το τρίποντο μέσα. Ο Ζιγούκης, δεύτερο τρίποντο στο παιχνίδι. Δεν κάνω κάτι το λάθος. Λοιπόν, τσεκάροντας και τα live στατιστικά του Άτλαντα, στην ιστοσελίδα του Άτλαντα, της αναμέτρησης. Πραγματικά δεν έκανε κάποιο λάθος. Δεύτερο τρίποντο ήταν του Ζιγούκη, 16-11. Και οι Μάμπας έχουν την ευκαιρία να αυξήσουν κι άλλο αυτή τη διαφορά. Μπορεί 5 πόντι να μην είναι πολύ μεγάλη διαφορά, ωστόσο σε ένα παιχνίδι όπως αυτό που βλέπουμε τουλάχιστον μέχρι τώρα είναι μια σημαντική διαφορά. Υπάρχουν βήματα εδώ. Διπλάς. Παιχνίδι με αργές κατοχές, με αργές επιθέσεις, μεγάλες κατοχές. 16-11 λοιπόν. Ο Οικονόμου. Τρίποντο. Είναι άστοχο. Καράμπαμπα. Παίρνει μόνος του την φάση και την τελειώνει ο δίπλας. 18-11 λοιπόν. Για πρώτη φορά στους 7 η Μάμπας. Τρίποντο τώρα και 18-14 άμεση απάντηση του Χάους, καθώς οι Μάμπας μπήκαν στην περίοδο με ένα μίνι σερί 5-0, αλλά μπήκε τέλος σχεδόν άμεσα με το τρίποντο. Θα έχουμε απάντηση, όχι. Ο Σαγοράρης αστόχησε. Οικονόμου δεν θα ευστοχίσει. Να βγάλουν ωραία συνεργασία εκεί η Μάμπας. Τρίποντο τώρα. Δεν θα βρει στόχο ο Κωνσταντάρας. 18-14. Οδεύουμε προς τα μισά της έδωσης περιόδου και εδώ το κλέψιμο τον Ζιγούκη. Θα τελειώσει και τη φάση. Πήγε εκεί, αλλά η άμυνα του Αλεξόπουλου ήταν αποτελεσματική, καθοριστική θα έλεγα. Ο Μπαλάσης. Νέο κλέψιμο όμως από τους Μάμπα. Τελευταίο πεντάλεπτο στο πρωτομήχρονο. Από την μπάλα ο Ζιγούκης. Το σουτ τώρα είναι άστοχο. Τίπλα. Προσπαθούν να τρέξουν τώρα το Χάος και θα το καταφέρουν. Ο Μπαλάσης θα σκοράρει στο transition. 18-16. Time out. Βρισκόμαστε στο τελευταίο κομμάτι του πρώτου μηχρόνου. Οι Μάμπας έχουν σταθερά το προβάδισμα στα τελευταία λεπτά, αλλά από την πρώτη περίοδο δηλαδή, αλλά δεν καταφέρουν να ξεφύγουν. Ξέρουμε 18-11 στο ξεκίνημα της περίοδου, αλλά απάντησαν άμεσα οι Πορτοκαλοί. 18-16 τώρα είναι το σκορ. Και θα περάσουν μπροστά, όχι, είναι άστοχο το τρίποντο από τον Καράμπαμπα. Παπαλέξη, σωνέστα Παπαλέξη για τον άλλο Παπαλέξη. Κώστα. Άστοχο το σουτ, μάχη για το επιθετικό. Θα το πάρει ο
Ο Μπότσικος, αυτός που αστόχησε στο τρίποντο. Παπαλέξης μέσα. Ο Νέστορας Παπαλέξης κάνει το 21-16, ξανά στο συν 5 η Μάμπας. Το περιφερειακό σουτ έχει δώσει λύσεις στους Μάμπας. Υπάρχει φάουλ από τον Κώστα Παπαλέξη. Άστοχο το τρίποντο από τον Καθαράκη. Αυτή είναι η διαφορά ουσιαστικά μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Το γεγονός ότι το χάος δεν έχει βρει λύση από την περιφέρεια. Αντίθετα, οι Μάμπας θα πάνε καλά στο συγκεκριμένο κομμάτι. Πολύ ωραία κίνηση και καλά του Λάμπου. Ο ψηλός εκμεταλλεύτηκε το ύψος του. Και από τη στιγμή που τρύπωσε μέσα στο ζωγραφιστό, κοντά στο καλάθι, είχε πλεονέκτημα. Νέστορας το Παλέξη για τρεις, είναι άστοχος. Ο Λάμπος καθαρίζει το rebound. Μαλάσης. Θα γίνει το λάθος, θα την κρατήσει την μπάλα ο Παπαλέξης και θα δώσει πολύ ωραία πάσα στον Κώστα Παπαλέξη. Δεν κατάφερε να τελειώσει όμως η φάση και έχουμε διακοπή. Κάτω εκεί για το χάος. Ο Οικονόμου. Το τρίποντο. Άστοχο. Λέγαμε για τα τρίποντα, κάνοντας κάποιος την στατιστική στην ιστοσελίδα του Άντρα, υπάρχει live στατιστική κάθε παιχνιδιού. Μπορεί να δει ότι το ποσοστό είναι περίπου ίδιο για τις δύο ομάδες, κάτι παραπάνω το 22%, αλλά το θέμα είναι ότι οι Μάμπας έχουν δει τα διπλάσια τρίποντα, 4-2, και αυτή είναι και η διαφορά ουσιαστικά από το σκορ. Αυτή τη στιγμή είναι στο συν 3 βέβαια, αλλά αυτό είναι που τους έχει επιτρέψει να διατηρηθούν μπροστά, τουλάχιστον ένα από τα στοιχεία. Δεν έχουν καταφέρει πάντως να ξεφύγουν. Μάμπας. Μέχρι το συν 7 έχουν βρεθεί, 18-11. Το χάος αντίθετα. Κυνηγάει στο σκορ μετά το αρχικό 5-3 που βρέθηκε μπροστά. Εκεί και πέρα οι Μάμπας έχουν το προβάδισμα. Οδεύουν προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Παλέξης, ο Κώστας ο Παλέξης είναι το 21, ο Νέστορας ο Παλέξης είναι το 22. Βρίσκονται και οι δύο στο παρκέ αυτή τη στιγμή. Δεν μπορείς να σκοράρουν οι Μάμπας. Ο Καθαράκης. Για τον Αλεξόπουλο. Είναι άστοχος. Και έχουμε time out. 1 λεπτό για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Οι Μάμπας προηγούνται με 21-18. Και με την κατοχή πήγε να γίνει το λάθος, πήγε να κλώσει εκεί ο Καθαράκης, αλλά η μπάλα βγήκε έξω. Εδώ 12 δευτερόλεπτα έχουν για την επίθεση. Μάμπας 56. Απομένουμε για το τέλος του ημιχρόνου. Παπαλέξης. Να αλλάξουν εκεί την μπάλα. Όμορφα μέσα από τον Γιάννη, αλλά έγινε το λάθος. Δεν θα γίνει λάθος από τον Γιάννη Χάους. Το τρίποντο, όχι. Ο Λάμπος το επιθετικό. Θα πάει να τελειώσει μόνο φάση, θα κερδίσει το φάουλ. Στα 30 δευτερόλεπτα. Και τώρα θα σκοράρει το χάος. Παπαλέξης. Λάθος όμως, ο Νέστορας Παπαλέξης δεν έδωσε την καλύτερη πάσα στον Κώστα Παπαλέξη, ο οποίος δεν μπορούσε να τη συγκρατήσει με τη σειρά του. 19 δευτερόλεπτα, όλος ο χρόνος μπορεί να είναι για το χάος. Αν δηλαδή τελείσουν οι πρωταθλητές, μπορούν να εξαντλήσουν τον χρόνο.
Καθαράκης. Καθαράκης. Στη λήξη του χρόνου. Κλείστηκε φάουλ. Όχι, βήματα. Βήματα. Στα 5 δευτερόλεπτα. Ζυγούκης. Τελειώνει ο χρόνος. Ζυγούκης για 3. Η τάπα ξανά ζαε. Ζυγούκης. Παραλίγο. Φοβερή φάση στο τέλος του χρόνου. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο σαν να μην στον Μάμπας με το χάος. Οι Μάμπας προηγούνται με 21-18 και τώρα θα κλέψουν και την μπάλα. Γενικότερα είχαν σταθερά το προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς όμως να καταφέρουν να ξεφύγουν σε σημεία που να νιώσουν πιο άνετα. Ένα μάτς που γενικά είχε αργές επιθέσεις. Δεν έχουν ψάξει μέχρι τώρα, δεν έχουν βρει τέλος πάντων ευκαιρία να τρέξουν. Εδώ, το φάουλ που κερδίζει ο Λάμπος από τον δίπλα. Λάμπος. Τελειώνει ο χρόνος, το τρίποντο μέσα από τον Αλεξόπουλο. Ισοπαλία λοιπόν, 21-21. Σιγούκης δεν μπορεί να απαντήσει. Και ο Καθαράκης κέρδισε το φάουλ. Ευκαιρία για τους για το χάος να περάσει ακόμα και μπροστά στο παιχνίδι. Τίποτο, όχι. Ο Λάβος παλεύει με τον Παπαλέξη. Κατοχή είναι για τους Μάμπας. Λάθος και αντιαθλητικό που χρεώνεται ο Κοντογιάννης. Κάνει το λάθος μετά εκεί, σαν αθόλος να σταματήσει το transition και κάνει το αντιαθλητικό. Time out. Το κύπρο επιβολή του Καθαράκη μετά το αντιαθλητικό που κέρδισε. Αυτός και στη δεύτερη, μπροστά λοιπόν, το χάος 23-21. Είχε και την κατοχή του χάους, αλλά δεν μπορούσε να σκοράρει. Αστόχος για τους Μάμπας ο Γιαννόπουλος. Ωραία κίνηση στον τόνο μου. Σούτα το Καθαράκι, αστόχησε. Και φάουλα διαφορετικό. Και ζωζυγούκι σαν τον Καθαράκι. Πολύς λοιπόν για τον Ζυγούκι. Αστόχος στην πρώτη. Δεύτερη, παραμένει το 21-23. 10 δευτερόλεπτα, τελειώνει ο χρόνος. Αλέξη από τη γωνία. Μέσα, είναι τρίποντο. Περνάνε μπροστά οι Μάμπας. Το Κώστα που παλέξει να σκοράρει για το 24-23. Ο Ζυγούκης θα κλέψει την μπάλα, αλλά θα του φύγει, τελικά θα συγκρατήσει.
σταματήσει. Οργανωμένη επίθεση. Δεν μπορεί να στοχίσει. Γιαννόπουλος. Πάμε το 24-23. Καράκης είναι άστοχος. Υπάρχει ο Μάμπας. Τώρα προσπαθούν να τρέξουν αυτό το τελευταίο. Πολύ ωραία συνεργασία. Όχι, δεν θα το βάλει ο Ζουζούκη. Θα την πάσα από Νέστορα Παπαλέξη. Λάθος όμως. Τώρα έχει αποκτήσει ένα πιο γρήγορο ρυθμό το παιχνίδι. Τίποτα λένε οι διαιτητές. Ο Ζουζούκη είναι φάουλ. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Μπαλάσης. Ο Αλεξόπουλος για τρεις. Όχι. 23-23 παραμένει η φάουλ που κερδίζει ο Παπαλέξης. Πέντε λεπτά για το τέλος, 5 και 11 για το τέλος της περίοδου. Έχουμε time out. Δίπλα στις εισβολές για τους Μάμπας. Έχουν θέμα σε αυτή την περίοδο στις εισβολές οι Μάμπας και κάνουν ευκαιρίες και νωρίτερα να πλησιάζουν και παράζουν μπροστά, είτε τώρα να ξεφύγουν. Επιθετικό rebound όμως αυτό που παλέξει. Ωραία πάσα, φοβερή πάσα και καλάθι. Πάσα του Παπαλέξη και καλάθι από τον Γιαννόπουλο. Τελειώνει ο χρόνος του για το χάος. Ο Λάμπος, την άλλη πλευρά, το τρίποντο, είναι άστοχο από τον Καράμπαμπα. Αλέξης τώρα. Γιαννόπουλος, ωραία η πάσα του για τον Ζυγούκη, δεν μπορεί να σκοράρει εκείνος. Χάθηκε ευκαιρία για να ανεβάσουν στους 5 τη διαφορά οι Μάμπας. Νοδεύουμε προς το φινάλε της περίοδου. Ωραία πάσα και καλάθι από τον Λάμπο. Πάσα από τον Μπαλάση, πολύ ωραία συνεργασία, 26-25. Αλλά πίσω περιμένει να δοθεί κεφάλι, δεν έδωσε κάτι οι διαιτητές. Συνεχίζεται το παιχνίδι κανονικά. Παραμένει άστοχος στη δεύτερη. Ο Μάμπας είναι μπροστά. Εξακολουθούν να είναι μπροστά. Να την προσπάθεια του Γιαννόπουλου, δεν μπορεί να σκοράρει όμως. Άλλη μια ευκαιρία για το χάος να περάσει μπροστά. Λάμπος. Μόνος του δύσκολη προσπάθεια είναι άστοχος. Για να εκμεταλλευτεί για ακόμη μια φορά το ύψος του. Τα κατάφερε αυτή τη φορά. Ήταν καλή άμυνα το Μάμπας. Παπαλέξης. Ανέστορας Παπαλέξης. Αυτό έχει στο τρίποντο. Καράμπαμπα κάνει την προσποίηση. Βήματα. Λάθος.
κατοχή για τους Numbers. Κυκλοφορία, Παπαλέξης, άστοχο το τρίποντο και έχουμε διακοπή. Τελευταίο δίλεπτο στην... έχουμε πίσω τελευταίο δίλεπτο στην τρίτη περίοδου. Το χάος έχει 12. Δευτερόλεπτα έγινε το λάθος όμως, έκλειψε ο Παπαλέξης. Προσπαθεί να τρέξει η Μαρία Μάμπας. Φάουλ. Ο Ζουγούκης. Γεμίσιος που είναι ο Ζουγούκης. Να παίξω η μπάλα, είναι χαμηλά, δεν ήταν σε προσπάθεια για σούτ, όπως είναι δείπτες. Δεν έχει προλάβει να ξεκινήσει την προσπάθειά του. Ξαγοράδης. Πάρε το τρίποντο, ναι. Από τη γωνία, από τη 45, συγγνώμη. Ο Ζυγούκης αστέχει, θα ξαγοράζει, θα κερδίσει το φάουλ. Δύο βολές λοιπόν. Ο οικονόμου είναι αυτός που κάνει το φάουλ. Πρώτη βολή, παραμένει το 26-25, για αρκετή ώρα έχουν κολλήσει δύο ομάδες το 26-25. Χάνοντας ευκαιρίες είτε οι Μάμπας να αυξήσουν τη διαφορά, είτε το χάος να πέρασει μπροστά ή να εισπαρίσει. Εύστοχη βολή, η δεύτερη ωράρη, 27-25, στο καλάθι λοιπόν η διαφορά πλέον. Τζάμπολ, η κατοχή πηγαίνει στους Μάμπας. Σαγωνάρης. Ξανά πήρε την μπάλα, θα πάρει για τρεις, είναι άστοχος όμως. Ο Μπαλάσης το πήρε το rebound. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό της περιόδου. 27-25 η Μάμπα. Σουτ, είναι άστοχο, να προσπαλεύει. Η μπάλα όμως αποφύγει. Θα ακουμπήσει στη γραμμή, συνεπώς κατοχή πέρασε στους Μάμπας. 30 δευτερόλεπτα για το τέλος της περιόδου. 27-25. Αστοχό. Του Σαντάρα. Ο Λάμπος. Τελειώνει ο χρόνος. 8. Λάμπος. Γυρίζει. Θα στοχίσει ξανά. Λάμπος. Ούτε τώρα. Μια προσπάθεια είναι έξω. Τελείωσε η περίοδος. Ξεκίνησε η τέταρτη περίοδος στην αναμέτρηση των Μάμας με το χάος. Καλάμπαμπας πήγε να βάλει ένα ωραίο καλάθι εκεί, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Αλεξόπουλος πήγε ο Καλάμπαμπας. Συγγνώμη. 5 ήτανε. 27-25 είναι το σκορ. Παλέξης, τρίποντο. 30-25. Και τον Κώστα Παπαλέξη. Μεταφορά της μπάλας, λάθος από τον Καθαράκη, νόμι.
30-25 λοιπόν στο συν 5 Μάμπας και είναι ένα σημείο που ενδεχομένως μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό. Θα να δούμε όμως. Έχουμε δει και άλλες φορές να ξεφεύγει με 6 και με 7 πόντους. Ξεφεύγουν οι Μάμπας. Αλλά το Φάος κατάφερε να βρήκε τρόπο να επιστρέψει. Απαλέξεις, είναι άστοχος, επιθετικό rebound, άστοχο. Τελείωσε λοιπόν ο χρόνος επίθεσης για τους Μάμπας, είναι πως η κατοχή πέρασε στο χάος. 30-25 να θυμίσουμε, τελευταία περίοδος, ο Παπαλέξης πήγε να κλέψει, έκανε το φάουλ τελικά. Ο Κώστας Παπαλέξης. Τις μάγκες του Αλεξόπουλος, τελικά έγινε το λάθος και η κατοχή περνάει στους Μάμπας. Παπαλέξης. Πόδι. 14 για τους Μάμπας. 7-58 για το φινάλε. Παπαλέξης. Από τον αγώνα πήρε το σούτ. Επιθετικό rebound. Καλή άμυνα από το Χάους όμως. Υπηρετικότητα από τον Γιαννόπουλο, αλλά η άμυνα του Χάους με δύο παίκτες ήταν αποτελεσματικό. Οι Πορτοκαλί τώρα θα έχουν άλλη μια ευκαιρία να μειώσουν. Αλεξόπουλος, Παλάσης. Πήγε να γίνει το λάθος, αλλά δεν έγινε τελικά. Ο Οικονόμου θα πάρει το διάδρομο. Θα στοχίσει όμως. Και μέσα από αρκετό κόσμο. Αγοράρης. Πολύ ωραία η πάσα. Δεν μπορεί όμως ο Γιαννόπουλος να τελειώσει τη φάση. Επιθετικό rebound όμως. Αγοράρης αστοχή. Θα θυμίσουμε ότι είναι πέμπτη αγωνιστική για το Group 1 της Division 3. Όποια ομάδα κερδίσει θα παραμιλήσει την τρίτη της νίκη σε 5 παιχνίδια. Αμφότερες έχουν ρεκόρ αυτή τη στιγμή 2-2. Τελειώνει ο χρόνος. Κοτσιός, Παπαλέξης. Όχι. Κατοχή για το χάος. Λάμπος. Παλεύει μέσα από δύο, θα κερδίσει το φάουλ. Τέταρτο φάουλ από τον Κοντογιάννη. Ο Λάμπος θα πάει στην γραμμή. Άστοχο στην πρώτη, παραμένει το 30-25. Το μοναδικό... μοναδική πόντι έχουν προέρθει από τρίποντο του Παπαλέξη. Εντάξει, το χάος πήρε επιθετικό rebound. Τελειώνει ο χρόνος. Στόχησε ο Οικονόμου. Παπαλέξης. Ναι. 32-25. Καλάθι μετά από καιρό, μετά από ώρα που φέρνει τους Μάμπας στο συν 5. Τους στο συν 7, συγγνώμη, 32-25. Αστοχο σε Οικονόμου από πλευρά Χάους. Παπαλέξης.
Σιγούκης. Αλέξης. Πώς θα πούμε Αλέξης. Τρίποντα από την κορυφή. Αστοχή. Του Ξαγοράρης. Παλάσης. Και να δώσει μια ωραία πάσα, αρκετά φιλοδόξη, δεν πέρασε, έκλεψαν οι Μάμπας ή προσπαθούν να τρέξουν, τελικά θα βάλει φρένο. Ωραία προσπάθεια από τον Τζιάννη, δεν καταφέρει να σκοράρει παρόλα αυτά. Παραμένει το 32-25, έχουμε πέσει το τελευταίο πεντάλεπτο της αναμέτρησης. Για τον Καθαράκη από τον αγώνα το σούτ του, αστοχή, επιθετικό rebound όμως, αλλά λίγο το λάθος, μέσα καλάθι από τον Παλάση, 32-27, 4 λεπτά για το φινάλι. Θέλει κάτι ψηλά ήταν. Για να δούμε. Παπαλέξης. Καγοράρης. Σουτ είναι άστοχο. Επιθετικό rebound από τον Κοντογιάννη. Έξω στον Ξαγοράρη. Ούτε αυτό θα εξοργήσει στο σουτ των πόντων. Για να δούμε. Χρειάζονται καλά την πορτοκαλί. Το χάος. Time out. 2:24 για το φινάλε του αγώνα. Οι Μάμπας προηγούνται 32-27. Άστοχη προσπάθεια από τον Αλεξόπουλο. Αυτή ευκαιρία να μειώσουν κι άλλο τη διαφορά. Παλέξη, Ζιγούκης. Για τον Έστωρα τον Αλέξη. Κώστας Παπαλέξης, ωραία η κυκλοφορία της μπάλας. Το τρίποδο του Ζιγούκη όμως δεν ήταν εύστοχο. Ήταν όμως γενικότερα καλή συνεργασία των παιχτών των Μάμπας. Όπου θέλει βέβαια δεν είναι αυτό που θα ήθελαν. Δεν ήταν άστοχο. Τρίποντο, όχι, από τον Καράμπαπα. Παλέξης. Όχι. Φαινόταν καλό, δεν πήγε πάντως. 45 μοίρες. Το τρίποδο του Κώστα Παπαλέξη. Παραμένουν οι Μάμπα στο συν 5. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο δίλεπτο. Καράκης. Δύσκολο σουτ. Είναι άστοχος. Νομίζω ότι πλέον μετράει και το γεγονός ότι είναι μόλις 6 η Ματουχάους, εδώ Παπαλέξης, ο Κώστας Παπαλέξης, αν δεν κάνω λάθος, έχει 7 πόντους αυτή την περίοδο, κάνει το 34-27. Κλέψιμο από τον Παπαλέξη. Ο Κώστας Παπαλέξης κάνει τους 9 πόντους αυτή την περίοδο και έχουμε time out 36-27 για πρώτη φορά στο συν 9 η Μάμπας. Ένα και 35 για το τέλος. Ο Καθαράκης δεν στόχησε στο τρίποντο. Πλέον τα πράγματα έχουν γίνει πολύ δύσκολα για το χάος. Οι Μάμπας πλησιάζουν, αν σκοράρουν εδώ ειδικά θα αγκαλιάσουν την τρίτη τους νίκη σε 5 αγώνες. Το πρώτο γκρουπ της Division 3, Παπαλέξης, πάλι 11 πόντους, όλους τους πόντους της ομάδας του στην τέταρτη περίοδο έχει σημειώσει. Ο Λάμπος, goal foul.
ανάσα, αλλά απομένει ένα λεπτό πλέον, οπότε... διότι μπορεί να κάνει το χάος. Κάτω πάντως θα κερδίσει εδώ τη μονομαχία, την κατοχή μετά την προσπάθεια του Μπαλάση, την αξιόμαχη προσπάθειά του. Τρίποντο, όχι, επιθετικό rebound και ούτε τώρα όμως το Αλεξόπουλου μπορεί να σκοράει με το επιθετικό. Η Μάμπα τελειώνει ο χρόνος, μέχρι και 45 δευτερόλεπτα. Ζιβούκης 38-29, Παπαλέξης. Εντάξει, την μπάλα και ο Παπαλέξης. 25 δευτερόλεπτα, τα πάντα έχουν δοθεί. 38-29, μένει να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Ωραία πάσα, αλλά Μπαλάση, αλλά ο Καθαράκης δεν μπορεί να σκοράρει. 10 δεύτερα, θα τελειώσει ο χρόνος. Για να δούμε, ο Ζιβούκης θα το πάρει το τρίποντο. Είναι άστοχος. 3 δευτερόλεπτα για το τέλος. Θα τελειώσει λοιπόν το μάτς. Τελικό αποτέλεσμα 38-29, οι Μάμπας θα κερδίσουν το χάος, θα ανέβουν στο 3-2, αντίστοιχα το χάος δεύτερη σερί ήττα πέφτει στο 2-3.